Καλησπέρα και καλώς ήρθατε στο πρώτο μάθημα. Πρωτού ξεκινήσουμε το κανονικό μάθημα, θα ήθελα να σας δείξω κάτι περί της σκίασης των πλανητών. Η σκίαση που κάνουμε στους πλανήτες μας είναι κάπως διαφορετική από τη σκίαση που κάνουμε στις σφαίρες, σε τραπέζια και γενικά στην καθημερινότητα, διότι στο διάστημα δεν υπάρχουν καθόλου αντανακλάσεις. Δηλαδή, το μόνο φως που πέφτει πάνω στις σφαίρες, στους πλανήτες δηλαδή, είναι αυτό που προέρχεται ευθέως από την φωτεινή πηγή και από πουθενά αλλού. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να έχουμε το εξής πράγμα στο μυαλό μας. Όταν το φως πέφτει πάνω σε μία σφαίρα, αυτό που κάνει είναι να φωτίζει όλο το μισό ημικύκλιο, ημισφαίριο ουσιαστικά, και το άλλο μισό ημισφαίριο να πέφτει σε πλήρη σκιά. Διότι δεν υπάρχουν αντανακλάσεις, δεν υπάρχει φως που μπορεί να έρθει στην πίσω μεριά. Όλο το φως του πάει στην πάνω μεριά και φεύγει μετά. Άρα, τι έχω κάνει εδώ. Έχω πάρει μία σφαίρα, υποτίθεται πλανήτης, και εδώ που έχω βάλει το στυλό είναι ακριβώς το σημείο στο οποίο χτυπάει η φωτεινή πηγή. Δηλαδή, έτσι όπως είμαι, η φωτεινή πηγή έρχεται από εδώ. Οι φωτεινές ακτίνες έρχονται από εδώ, άρα κάπου εδώ είναι η φωτεινή πηγή. Και χτυπάνε τη σφαίρα έτσι, οπότε φωτίζουν αυτό το ημισφαίριο και το άλλο μένει στο σκοτάδι. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι όλο αυτό έχει σαν αποτέλεσμα η σκίαση στους πλανήτες να πρέπει να είναι πάντα καμπύλη, εκτός από μια περίπτωση που θα δούμε. Δηλαδή, πείτε ότι το σημείο που εμείς κοιτάμε είναι το σημείο που έρχεται και η φωτεινή πηγή. Τότε όλος ο πλανήτης θα είναι φωτεινός, διότι όλο το ημισφαίριο το οποίο εμείς βλέπουμε φωτίζεται. Πείτε τώρα ότι στρέφω λίγο όμως τον πλανήτη. Και ότι η φωτεινή πηγή δεν έρχεται στην ίδια θέση από ό,τι εμείς, αλλά έρχεται με μια σχετική γωνία. Αυτή είναι εδώ τη σχετική γωνία. Τη σχετική γωνία που έχουμε εμείς με τη φωτεινή πηγή. Αυτό που συμβαίνει λοιπόν σαν αποτέλεσμα είναι η σκοτεινή γραμμή της σκίασης, ο ισημερινός δηλαδή, να έρχεται υπογωνία και αυτό που βλέπουμε εμείς είναι να σκιάζεται κάτι σαν ένας μεσημβρινός πάνω σε μια σφαίρα. Θα σας το δείξω στο χαρτί να το καταλάβετε καλύτερα. Αλλά βλέπετε ότι όσο γυρνάω την σφαίρα, δηλαδή ουσιαστικά όσο μεγαλώνω ή μικραίνω τη γωνία που έχει η φωτεινή πηγή με εμάς τον παρατηρητή, αλλάζει και η σκίαση, αλλά η σκίαση πάντα μένει καμπύλη. Εκτός από μία και μοναδική περίπτωση, η οποία είναι αυτή, όπου η σκίαση είναι ευθεία γραμμή και τι συμβαίνει. Εμείς με τη φωτεινή πηγή σχηματίζουμε γωνία 90 μοιρών, οπότε είναι η μοναδική περίπτωση που η σφαίρα, που η σκίαση είναι ευθεία γραμμή και όχι καμπύλη, και είναι περίπτωση αυτή που ακριβώς το μισό της σφαίρας, ακριβώς το μισό του πλανήτη, σκιάζεται. Στις άλλες περιπτώσεις σκιάζεται λιγότερο ή περισσότερο, αλλά όταν σκιάζεται ακριβώς το μισό, τότε η σκίαση είναι ακριβώς ευθεία και ο λόγος που σημαίνει αυτό είναι επειδή η σχετική γωνία εμάς, του παρατηρητή και της φωτεινής πηγής, είναι 90 μοίρες. Και όλα αυτά έρχονται από την κύρια αρχή ότι δεν υπάρχουν αντανακλάσεις στο διάστημα, έτσι. Η μόνη πηγή από φως είναι φωτεινή πηγή και καμία άλλη. Τώρα, στο χαρτί, να σας το δείξω. Πείτε ότι αυτό εδώ το πράγμα είναι ένας πλανήτης που έχω φτιάξει. Για να κάνω σωστά τη σκίασή μου, τι πρέπει να κάνω. Στο μυαλό μου εννοείται ότι τα κάνω όλα αυτά, αλλά για μία αρχή το κάνω. Κάνω τον πρώτο μεσημβρινό και τον ισημερινό. Έτσι όπως το βλέπει η κάμερα, αυτός είναι ο πρώτος μεσημβρινός και αυτός είναι ο ισημερινός. Αυτό που έρχομαι και κάνω μετά είναι ότι φτιάχνω άλλους διάφορους μεσημβρινούς. Πάντα η αρχή και το τέλος του μεσημβρινού είναι στους πόλους, έτσι. Οπότε όσο πάω πιο μακριά, τόσο πιο καμπύλο γίνεται. Πιο καμπύλη γίνεται η γραμμή. Ωραία. Και απ' την άλλη κάνω το ίδιο, εντάξει. Τώρα, αν η φωτεινή πηγή έρχεται από εδώ, πρέπει να σκεφτώ πώς είναι περίπου η γωνία της πηγής με εμένα. Πείτε ότι δηλαδή φτάνει η σκίαση μέχρι εδώ. Άρα η γωνία της πηγής και εμένα είναι οξία γωνία. Πείτε λοιπόν ότι η σκίαση φτάνει εδώ. Τι πρέπει να κάνω, πρέπει να κάνω όλο αυτό εδώ μαύρο. Και αυτό εδώ να το αφήσω άσπρο. Όμως, σε αυτήν εδώ την νοητή γραμμή δεν είναι άσπρο μαύρο. Δηλαδή η σκίαση δεν γίνεται απότομα, αλλά γίνεται με ένα ομοιόμορφο fading. Δηλαδή, εδώ είναι πάρα πολύ σκούρο, και άρα όλο εδώ είναι μαύρο. Εδώ είναι λιγότερο σκούρο, εδώ είναι γκρι, εδώ είναι πιο ανοιχτό.
Και στην άκρη-άκρη είναι πάρα πάρα πολύ πιο ανοιχτό. Πρέπει να κάνουμε ένα fading δηλαδή. Για να το κάνουμε αυτό το fading χρησιμοποιούμε το άσπρο καπάκι, το καπάκι της σκίας, τη βαλβίδα της σκίας. Το beige με λίγα λόγια, έτσι όπως λέγεται. Και τι κάνουμε. Ακολουθούμε αυτή την νοητή γραμμή. Έτσι. Τι έχω κάνει εδώ, έχω κάνει ένα fading. Τώρα αυτό το μόνο που μένει είναι να μαυρίσω περισσότερο το υπόλοιπο. Για να μαυρίσω περισσότερο το υπόλοιπο, πάω απλά πιο κοντά. Βλέπετε από κοντά πως φαίνεται. Ενώ από μακριά έτσι. Κοντά, μακριά. Οπότε πάω κοντά και πάντα προσπαθώ στο μυαλό μου να έχω τον μεσημβρινό που πρέπει να σκιάσω. Λοιπόν, στο πρώτο μάθημα αυτό που θα μάθουμε είναι πώς να φτιάχνουμε υφές ή αλλιώς textures στα αγγλικά στο spray painting. Πώς να χρησιμοποιούμε αυτά για να φτιάξουμε το πιο βασικό πράγμα στο spray painting που είναι διάφοροι πλανήτες. Και μετά πώς μπορούμε να φτιάξουμε μια πολύ απλή διαστημική σκηνή. Το πρώτο πράγμα είναι λοιπόν πώς φτιάχνουμε υφές στο spray painting, textures όπως λέμε. Αυτό που έχουμε λοιπόν να κάνουμε είναι να βάλουμε κάποια χρώματα στο χαρτί. Πρέπει να έχω παραπάνω από ένα layer για να μου βγει ένα ωραίο texture. Οπότε συνήθως καλό είναι να βάλουμε δύο χρώματα στο χαρτί. Και μετά αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να πάρουμε ένα περιοδικό ή εφημερίδα. Κόβουμε ένα φύλλο από ένα περιοδικό ή από μια εφημερίδα. Και ο πρώτος τρόπος να φτιάξουμε texture στο spray painting είναι αυτό, να το τσαλακώσουμε πάρα πολύ καλά. Να το σαλακώσουμε πολύ. Και μετά να το απλώσουμε απλά πάνω από το σημείο που βάψαμε και απαλά να το ακουμπήσουμε και μετά να το τραβήξουμε. Έτσι αφαιρώ το πάνω χρώμα και βγαίνει στην επιφάνεια το από κάτω χρώμα. Τώρα αν θέλω περισσότερο κόκκινο, δηλαδή αν θέλω περισσότερο από το από κάτω χρώμα, πολύ απλά το ξαναβάζω και το ξαναπερνάω. Και φαίνεται περισσότερο κόκκινο. Αν αντιθέτως θέλω περισσότερο γαλάζιο, ξαναπερνάω με γαλάζιο και ξανακάνω αυτή τη διαδικασία. Έτσι λοιπόν φτιάχνουμε το πρώτο είδος από υφές στο spray paint. Ο δεύτερος τρόπος είναι, και θα πρέπει να βάλω και τα γάτια για αυτόν τον τρόπο. Ο δεύτερος τρόπος λοιπόν είναι με σκούπισμα. Με σκούπισμα, δηλαδή βάζουμε κάποιο χρώμα, εδώ για παράδειγμα. Βάζουμε και ένα δεύτερο χρώμα. Και αν θέλουμε βάζουμε και σε κάποιες περιοχές και ένα τρίτο χρώμα, για παράδειγμα πορτοκαλί. Για να βγει καλή αυτή η τεχνική πρέπει να έχουμε πάλι αρκετό χρώμα, έτσι. Και αυτό που κάνουμε τώρα είναι είτε με ένα κομμάτι περιοδικό είτε με το δάχτυλο, αν δεν θέλουμε να λερωθούμε δηλαδή, με το κομμάτι περιοδικό εργαζόμαστε ως εξής. Το διπλώνουμε αρκετές φορές για να γίνει παχύ, αλλά προσέχουμε να μην το τσακίσουμε την τελευταία φορά, δηλαδή να έχει καμπύλη. Και πάμε λοιπόν εδώ πέρα και αρχίζουμε και σύρουμε, έτσι. Ωραία! Βέβαια αυτό μπορούμε να το κάνουμε και με το δάχτυλο. Και γίνεται πιο όμορφο, πιο ωραίο και πιο όμορφο, απλά έτσι θα πρέπει να ρωθούμε. Αλλά δεν μας πειράζει αυτό. Λοιπόν, και έτσι φτιάχνουμε το δεύτερο είδος. Από υφές στο spray paint. Το τρίτο είδος έχει... Ουσιαστικά είναι η ίδια τεχνική, απλά αυτό που κάνουμε είναι να γυρνάμε το χαρτί. Θα βάλω εδώ πέρα κάποια κόκκινα. Και μαύρο. Και παίρνουμε πάλι ένα φύλλο χαρτί, το βάζουμε πάνω στην πογιά και το γυρνάμε. Προσπαθούμε να το στρίψουμε.
Και έτσι βγαίνει μια τριβώδη υφή, ας πούμε, να την χαρακτηρίσω τριβώδη. Αυτό. Τώρα, όσον αφορά αυτό εδώ, αυτή την τεχνική, ανάλογα με το τι υλικό θα χρησιμοποιήσω, θα βγει και ελάχιστα διαφορετική μορφή. Για παράδειγμα, αν είχα κάνει αυτό το πράγμα το ίδιο, αλλά με ζελατίνα αντί για χαρτί, θα είχε βγει κάτι διαφορετικό. Λοιπόν, τώρα αφού έχω βάλει τις υφές στο χαρτί μου, είμαι έτοιμος να φτιάξω πλανήτες. Για να φτιάξω πλανήτες χρειάζομαι διάφορα καπάκια, είτε πιάτα, διάφορα κυκλικά σκεύη τέλος πάντων. Και αυτό που θέλω που θα κάνω είναι ότι θα βάλω το σκεύος πάνω και μετά θα βάψω κύριο Γιώργη, θα βάψω πλανήτη. Πριν φτιάξω όμως, πριν το κάνω αυτό, πρέπει να έχω κάνει μια σωστή σκίαση. Για να κάνω σκίαση, χρησιμοποιώ το άσπρο καπάκι και ένα μαύρο χρώμα και προσπαθώ να σκιάσω μια καμπύλη του πλανήτη, να το σκιάσω σε καμπύλη και προσπαθώ επίσης να πηγαίνω από σκούρο, από πολύ σκούρο, σε όσο πιο ανοιχτό γίνεται. Να είναι, για παράδειγμα, να είναι όσο πιο ομαλή γίνεται η μετάβαση από το πολύ μαύρο στο όσο πιο αγνό μαύρο γίνεται. Ωραία. Επίσης, πρέπει να προσέξω έτσι ώστε οι σκιές μου να είναι συμβατές με το που θα είναι η πηγή του φωτός μου. Από τη στιγμή που έχω κάνει μια σκίαση προς τα δω, σημαίνει ότι η πηγή του φωτός πρέπει να έρχεται κάπως προς τα δω. Άρα θα προσπαθήσω να έχω και στους υπόλοιπους πλανήτες κάτι συμβατό με αυτό το σχέδιο. Λοιπόν, καλύπτω αυτούς τους δύο για να πάω στο τρίτο, έτσι ώστε να είμαι προσεκτικός και ο τρίτος να μην πέσει η σκίασή του πάνω στον άλλο πλανήτη. Οπότε κάνω και εδώ το ίδιο πράγμα. Λοιπόν, και αυτό που έχω να κάνω τώρα είναι να γεμίσω όλο το πίνακα από μαύρο. Για να το κάνω αυτό πιο γρήγορα, χρησιμοποιώ το πράσινο καπάκι. Τώρα ουσιαστικά φτιάχνω το διάστημα. Πρέπει να προσέχω να σκιάσω, να μαυρίσω πάρα πολύ καλά γύρω από τις πλανήτες, να μην φαίνεται καθόλου το γύρω-γύρω χρώμα. Λοιπόν, αφού τώρα το έχω κάνει αυτό, θέλω να βάλω νεφελώματα, νέμπιουλας. Για να το κάνω αυτό, χρησιμοποιώ τα χρώματα και προσπαθώ να δημιουργήσω μια εικόνα στο μυαλό μου, έτσι ώστε να έχω ένα νεφέλωμα, αλλά είναι πολύ καλό να προσπαθήσω να πηγαίνω από πολύ ανοιχτά χρώματα σε όσο πιο σκούρα γίνεται. Για παράδειγμα, εδώ τι θα κάνω. Θα κάνω ένα νεφέλωμα που είναι κάπως έτσι, με κόκκινο. Και θα προσπαθήσω τώρα αυτό να το πάω σε όλο και πιο ανοιχτά χρώματα. Γι' αυτό λοιπόν θα πάρω το πορτοκαλί. Α, ξέρετε να πω ότι τα νεφελώματα φαίνονται πιο ωραία άμα τα κάνουμε με το άσπρο καπάκι. Πάω τώρα λοιπόν στο πορτοκαλί και αρχίζοντας από το κέντρο-κέντρο προσπαθώ να βγάλω λίγο πορτοκαλί χωρίς να καλύψω όλο το κόκκινο, έτσι ώστε να μείνει στην άκρη κόκκινο και στη μέση να φαίνεται ακόμα πιο πορτοκαλί. Και αυτό για να το ολοκληρώσω, βάζω και λίγο άσπρο στη μέση. Λοιπόν, επίσης, θυμάμαι ότι η σκίαση των πλανητών μου ήταν προς τα εδώ, άρα πρέπει να έχω μια φυγή φωτός να έρχεται από εδώ. Την τοποθέτησα. Και τώρα αυτό που έχω να κάνω είναι να βάλω αστέρια. Λοιπόν, για να βάλω αστέρια λοιπόν, ρίχνω πολύ άσπρο στο δάχτυλό μου, όχι πολύ, τόσο μέχρι να αρχίσει να στάζει. Όμως αυτό, πάω λοιπόν κάπου σε ένα πρόχειρο χαρτί και τεινάζω το δάχτυλό μου 2-3 φορές έτσι ώστε να φύγει πολύ πογιά. Διότι αν το κάνω κατευθείαν, αν δείτε εδώ πέρα, έχουν βγει πάρα πολύ χοντρά και όχι ωραία αστέρια. Οπότε, αφού ψεκάσω στο δάχτυλό μου, πάω σε ένα πρόχειρο και τεινάζω το δάχτυλό μου 2-3 φορές.
Και μετά έρχομαι στο χαρτί και το κάνω. Θα το κάνω πολλές φορές μέχρι να το γεμίσω βέβαια έτσι. Αλλά δεν πειράζει γιατί θα βγουν πιο όμορφα. Επίσης προσπαθώ το χέρι μου να είναι μακριά από το χαρτί. Όχι εδώ, εδώ. Και το κάνω πολλές φορές με υπομονή μέχρι να έχω όσα αστέρια θέλω εγώ στο έργο μου. Μπορεί κάποιες φορές να θέλω να βάλω πολλά, μπορεί κάποιες φορές να βάλω λίγα. Ωραία, εγώ με αυτά τώρα είμαι ικανοποιημένος. Ωραία. Το τελευταίο που μπορούμε να κάνουμε είναι να φτιάξουμε κομίτες. Λοιπόν, για να φτιάξω κομίτη, το πρώτο πράγμα που έχω να κάνω είναι να κάνω την ουρά του. Ας πούμε ότι έχουμε εδώ πέρα κάποιους κομίτες να έρχονται έτσι. Για να κάνω την ουρά του κομίτη, παίρνω ένα στοκαδόρο και ακουμπάω τη μία γωνία προς τα εκεί που θα δείχνει ο κομίτης στο πίνακα. Παίρνω το άσπρο και θα ψεκάσω επάνω στο στοκαδόρο, όχι επάνω στο χαρτί, προσοχή. Προσέχω να κάνω μία πολύ γρήγορη κίνηση, να ψεκάσω με μία γρήγορη κίνηση και μικρή διάρκεια, έτσι ας πούμε, πάνω στο στοκαδόρο. Έτσι ώστε να μου βγει μία ωραία και καλά ορισμένη γραμμή που δεν θα ξεφεύγει δεξιά και αριστερά. Αυτό ας πούμε. Τώρα, εάν δω ότι αυτό εδώ το πράγμα δεν είναι αρκετά φωτεινό, το μόνο που έχω να κάνω είναι να ξαναβάλω το στοκαδόρο και να το ξανακάνω. Μέχρι να γίνει όσο φωτεινό θέλω. Ωραία. Λοιπόν, προσέχω. Όταν ψεκάζω πάνω στο στοκαδόρο, το άσπρο αρχίζει και στάζει. Οπότε πρέπει οπωσδήποτε κάθε φορά που το κάνω αυτό το πράγμα να σκουπίζω το στοκαδόρο κάπου, είτε στα ρούχα μου είτε σε ένα χαρτί πρόχειρο, έτσι ώστε να μην στάξει πάνω στον πίνακα. Λοιπόν, ας κάνω 2-3 ουρές ακόμα. Και ένα εδώ. Λοιπόν, τώρα για να κάνω την κεφαλή του κομίτη, παίρνω ένα χαρτί, ένα κομμάτι χαρτί και σαν αυτό και το διπλώνω πολύ. Προσέχω λοιπόν να το διπλώσω αλλά να μην το τσακίσω, έτσι ώστε να μην σχηματίσω γωνία. Θέλω να έχω μια ωραία καμπύλη, ομοιόμορφη κεφαλή για τον κομίτη. Και αφού το κάνω αυτό, πάω εκεί που τελειώνει ο κομίτης, η ουρά του, και ψεκάζω μία και γρήγορη φορά. Έτσι. Σκουπίζω το χαρτί για να μην στάξει. Πάω στους υπόλοιπους, επαναλαμβάνω. Σκουπίζω, επαναλαμβάνω. Πρέπει να προσέξετε ότι δεν ψεκάζω πολλή ώρα πάνω στο χαρτί. Πάρα πολύ γρήγορους ψεκασμούς κάνω, έτσι ώστε να μην προλάβει να μου στάξει η μπογιά. Ωραία. Αφού το έκανα αυτό, έχω τελειώσει. Το τελευταίο που θα μπορούσα να κάνω είναι να βάλω κάποιες φωτεινές ακτίνες εδώ πέρα. Πώς, πάλι με το στοκαδόρο. Έτσι. Για να δώσω την αίσθηση ότι υπάρχει εδώ πέρα μια φωτεινή πηγή. Και αυτό που έχω να κάνω τώρα είναι πλέον να βγάλω προσεκτικά τα καπάκια για τους πλανήτες. Ένα-ένα. Λοιπόν, εδώ έχω να πω δύο πράγματα. Το πρώτο είναι, αν δείτε για παράδειγμα εδώ πέρα, έχει αφήσει το καπάκι σημάδι εδώ πάνω. Αυτό γίνεται διότι δεν περίμενε αρκετή ώρα να στεγνώσει. Τέλος πάντων. Να στεγνώσει η μπογιά. Αν περίμενα γύρω στο 1 τέταρτο να στεγνώσει η μπογιά και έβαζε μετά το καπάκι, δεν θα υπήρχε αυτό το σημάδι. Τώρα, ένας τρόπος να δώσουμε σε αυτό το πλανήτη, σε αυτόν εδώ τον κόκκινο, λίγο περισσότερο τρισδιάστατο look είναι, πριν σηκώσω το καπάκι, τώρα το σήκωσα, άρα θα το ξαναβάλω, πριν σηκώσω το καπάκι, προσπαθώ να το ξαναβάλω στη σωστή θέση, πάω λοιπόν με λίγο άσπρο και ρίχνω ένα γρήγορο ψεκασμό στην άκρη του πλανήτη, για να δείξω ότι υπάρχει φως που αντανακλάται στην επιφάνεια αυτού του πλανήτη. Και άμα το σηκώσω τώρα, θα φαινόταν ωραίο, δεν έβαλα το καπάκι ακριβώς στη θέση. Βέβαια αυτό μπορώ να το διορθώσω, θα ξαναπροσπαθήσω. Και φαίνεται έτσι. Και αυτό λοιπόν είναι το πρώτο μάθημα, πώς θα φτιάξουμε υφές στο spray painting, πώς τις χρησιμοποιούμε για να κάνουμε πλανήτες με σωστή σκίαση, πώς μπορούμε να φτιάξουμε ένα νέμπιουλα ρεαλιστικό
δίνοντας του βάθος πώς, πηγαίνοντας από ένα ανοιχτό χρώμα σε πιο σκούρο και μετά πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το στοκαδόριο για να φτιάξουμε κομίτες. Εδώ βλέπουμε το έργο του μαθήματος σε καλύτερη ανάλυση. Και εδώ βλέπουμε τα έργα που έφτιαξαν τα παιδιά από το εργαστήρι στο πρώτο μάθημα.